Ποιος είναι ο ρόλος του Πρόεδρου Αναστασιάδη αυτή την περίοδο? Την Κυριακή σας κάλεσε πάνω, βγήκαν πολλές πληροφορίες και μέχρι το πολιτικό γραφείο το ίδιο. Ναι, να ρωτήσετε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας διαμέσου του κυβερνητικού εκπροσώπου. Εσείς πώς αξιολογείτε το ρόλο του? Εγώ έχω ένα σεβασμό. Δεν μπορεί να με καλεί οποιοσδήποτε Πρόεδρος της Δημοκρατίας και να αρνούμε την πρόσκληση. Ιδιαίτερα όταν είναι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας από το δικό μου κόμμα, έκανε 17 χρόνια Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού και είναι και επίτιμος Πρόεδρος. Βεβαίως. Και πήγαμε και κουβεντιάσαμε. Μπορώ να πω ότι οι θέσεις που ακούστηκαν και την Κυριακή το βράδυ και τη Δευτέρα το πρωί δεν με βρήκαν σύμφωνο. Δεν μπορούσα να ακολουθήσω αυτή τη γραμμή σκέψης για καθαρά πολιτικούς λόγους, αρχές και αξιοπιστία. Αισθάνεστε αδικία από αυτό το πράγμα, ότι δεν μπαίνει στη θέση σας με το να σας ζητάει να κάνετε πράγματα που πολιτικά θα σας φέρουν σε πολύ δύσκολη θέση? Όχι, δεν αισθάνομαι. Το συναίσθημα δεν είναι χρήσιμος οδηγός όταν είσαι στην πολιτική. Πολιτικά πρέπει να αντιμετωπίζουμε τα θέματα. Και θέλω να στείλω και να ξεκαθαρίσω ένα πράγμα. Γιατί κάποιοι προσπαθούν να πούν ότι είναι πικραμένος ο Αβέροφ. Μπορεί να αισθάνεται αδικημένος, δεν είναι θέμα πικρίας. Ή να αισθάνεται αδικημένος γι' αυτό και δεν υποστήριξε τον Α. Όχι. Το κριτήριο μας ήταν άκρος πολιτικό. Και θέλω να το επαναλάβω. Από τη στιγμή που προεκλογικά είπαμε, αν χάσουμε πάμε στην αντιπολίτευση. Φυσικά, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε άλλη άποψη. Γι' αυτό και είπε, είναι θέμα των συλλογικών οργάνων. Δεν μπορεί να αποφασίσει. Πολύ σωστά το είπε. Γι' αυτό και το συζητήσαμε στο συλλογικό όργανο του Δημοκρατικού Συναγερμού. Αλλά λέγαμε ως πολιτική θέση ότι αρχάσουμε πάμε στην αντιπολίτευση. Υιοθετήθηκε αυτή η άποψη ότι από τη στιγμή που δεν προκριθήκαν στο δεύτερο γύρο, ο ρόλος μας είναι στην αντιπολίτευση. Πώς πολιτικά στέκει, κύριε Κιμήτρη, να είσαι στην αντιπολίτευση, αλλά ως κόμμα να αποφασίσεις είτε για τον Μαυρογιάννη, είτε για τον Χριστοδούλη? Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι στην περίπτωση του κ. Μαυρογιάννη είναι η ώρα των υπερβάσεων, να ξεπεραστούν ιδεολογικά και πολιτικά εμπόδια για το Κυπριακό, να αξιοποιήσει κάποιος τον εξάρτητο της υποψηφιότητας του κ. Μαυρογιάννη, ήταν και διαπραγματευτής στο Κυπριακό στην διακυβέρνηση Αναστασιάδη Δημοκρατικού Συναγερμού. Είναι ένας άνθρωπος έντιμος και υπάρχουν άνθρωποι που λένε ότι αν υπάρχει ένας πολιτικός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε αυτή την ιδεολογική και πολιτική υπέρβαση, αυτός είναι ο Αβέροφ Νεοφύτου. Τις υπερβάσεις μου τις κάνω και δεν έχω κανένα πρόβλημα. Έκανα και στο παρελθόν. Κάνω υπερβάσεις και θα συνεχίσω να κάνω υπερβάσεις επί πολιτικής αρχής και όχι στο να είμαι μέρος της εξουσίας. Χθες το πολιτικό γραφείο, αγαπητέ μου κύριε Κιμήτρη, για όσους το παρακολούθησαν, θα έλεγα ότι η συντριπτική πλειοψήφια έκλεινε προς Μαυρογιάννη. Από αυτούς που μίλησαν, υπήρχαν και θέσεις υπέρ Χριστοδουλίδη. Πολύ περισσότεροι, πολύ περισσότεροι, με Μαυρογιάννη. Αλλά δεν μπορούσε να σταθεί τέτοια θέση. Πώς μπορεί, και εξήγησα στην καταληκτική μου ομιλία, να δηλώνεις ότι θα είσαι αντιπολίτευση, δεν θα συμμετέχεις στην κυβέρνηση, αλλά επιλέγεις ως κόμμα είτε τον κύριο Μαυρογιάννη είτε τον κύριο Χριστοδούλη.
Πώς μπορεί να συμβεί? Είναι αυτό που είπαμε. Μπορεί είναι το μια θέση είναι. Δηλαδή, μια θέση λέει. Δεν παίρνεις, υποστηρίζω τον Μαυρογιάννη, υποστηρίζω τον Χριστόδουλο, διανύει ο ένας ή ο άλλος. Δεν παίρνω υπουργεία. Υποστηρίζω τον Χριστόδουλο γιατί πιστεύω σε αυτόν τον τομέα μπορεί να τα κάνει καλύτερα από τον Μαυρογιάννη ή τον Μαυρογιάννη για τον Κυπριακό. Θα έχεις και την πολιτική ευθύνη και για το αποτέλεσμα αυτού που θα υποστηρίξεις επίσημα. Και δεν μπορώ. Άρα δεν μπορείς να επιλέξεις δεν μπορώ. Πρόσωπο και δεν μετά μπορώ. Να δικαιολογείται η εμπολίτευση. Δεν μπορώ ως κόμμα και ως πολιτικό πρόσωπο από τη μια να υποστήριζα Μαυρογιάννη ή Χριστοδουλίδη και αύριο να συμπεριφερόμουν μα εγώ έγκε. Μα αφού επίσημα τον στήριξες θα αναλάβεις και την ευθύνη.